Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πρέπει να περάσουμε, παιδιά μου, στο κεφάλαιο. Γιατί δεν αναφερθήκαμε καθόλου, Χρυσούλα Διαβάτη. Καθόλου. Λοιπόν, αφού μπήκε στη ζωή μας να μείνει. Ναι, λοιπόν, έχουμε ένα κεφάλαιο Χρυσούλα Διαβάτη. Έτσι, ναι. Ξεκινάμε λοιπόν με την αγαπημένη Λίτσα, η οποία αναφέρεται στη Χρυσούλα Διαβάτη. Μισή ώρα στη σόμπα. Μισή ώρα στη σόμπα. Αναφέρεται στη Χρυσούλα Διαβάτη και βέβαια και με συνεργάτη που συνεργάστηκε η Χρυσούλα. Τι ήταν και αυτό καλό που έπαθε ο καημένος ο Σάκης, που πήγε να πάρει ένα βραβείο που βραβεύτηκε και βγήκε η άλλη, που την συμπαθούμε όλοι, ξέρετε πια, η... δεν θυμάμαι τον... Η Διαβάτη. Η Διαβάτη, ναι, που έπαιζε τους δύο ξένους στην παραδουλεύτρα του Σεργουλόπουλου, του συγχωρεμένου. Αγία μου, που φτιάει η ώρα. Να φτύνεις, ξέρεις, τουλάχιστον να φτύνεσαι που δεν ξέρεις να φυσάς. Κάνε, ξέρεις να φτύνεσαι. Ναι, παιδιά μου, και λίγο. Έλα τι να πάνε στις πλακίες. Του συγχωρεμένου, κατάλαβες. Τα είχε μπερδεμένα λίγο τα ονόματα, ε. Να το πούμε αυτό. Με μπερδεύουνε, παιδιά. Πάντως το ότι, εντάξει, τα είχε μπερδεμένα. Αλλά το ότι τη Διαβάτη την ήξερε μόνο από αυτό το σύριαλ. Ναι, ναι, από αυτό. Εντάξει, είναι δυνατόν, γι' αυτό τρελαίνε τη Διαβάτη. Όχι μόνο αυτό, ναι. Γιατί τις κάνουν και... Τώρα, βρε Γιάννη μου, είναι πράγμα αυτό που βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και τη ρωτάνε συνέχεια. Για το όνομα του Ρουβά. Όχι, δεν ρωτάνε. Σάκης Ρουβάς, τη λένε. Και αυτή αφιονίζεται. Ναι, αλλά ρε παιδιά, δεν έχει κάτσει και λίγο σπίτι μέσα σε κάθε πρεμιέρα. Για πρεμιέρα. Ω, Γιάννη, να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι πήγαινε και πριν. Απλώς πριν δεν είχε κάνει τόσο. Ναι, γελάζε. Ναι, πήγαινε, πήγαινε. Πήγαινε γυναίκα, δεν πήγαινε στα θέατρα. Τώρα όμως που την έχουν επανήσει. Έπεσε κάτι. Η ίδια Βάτη. Εντάξει, η ίδια Διαβάτη. Πάρει και την τρολάρα. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο ήταν αυτό, ξανακάνει την κολλή.